Είμαστε εδώ λοιπόν για να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών μας δυνάμεων. Θα εποπτεύσω εγώ προσωπικά και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι εδώ σήμερα μαζί μου, θα εποπτεύσω τις επόμενες μέρες την παρουσία και την προσθήκη των αστυνομικών δυνάμεων, την ανασύνταξη των σχεδίων και τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Μήνυμα αποφασιστικότητα σε σχέση με την νομιμότητα και τα όρια της ελευθερίας του καθενός έστειλε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε μια περίοδο αναζωπήρωσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής στον ορεινό Μιλοπόταμο. Όπως είπε, θα εφαρμοστεί η νομιμότητα με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, γιατί η Κρήτη έχει ανάγκη από ειρήνη, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί για όλους τους κατοίκους. Η δημοκρατία έχει νόμους. Η ελευθερία έχει νόμους. Και οι νόμοι εφαρμόζονται. Και θα εφαρμοστούν από εδώ και πέρα με τον απόλυτο αυστηρό τρόπο, μέσα από την ανασύνταξη των επιχειρησιακών μας δυνάμεων, με σχέδια επιχειρησιακά τα οποία θα εφαρμοστούν προς κάθε κατεύθυνση. Η νομιμότητα θα επιβληθεί και θα εφαρμοστεί για όλους. Ο ελληνικός λαός και ο λαός της Κρήτης έχουν ανάγκη από κοινωνική ειρήνη, είναι φιλήσυχοι άνθρωποι και θέλουν να δημιουργούν και να προκόβουν καθημερινά και να υπάρχει ασφάλεια. Και την ασφάλεια αυτή την καθορίζει, την εξασφαλίζει η ελληνική αστυνομία, οι άντρες και οι γυναίκες της και τα επιχειρησιακά της σχέδια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε σε αυστηρό τόνο πως θα ενισχυθεί στο εξής το σώμα της αστυνομίας στην περιοχή του Μιλοποτάμου, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως το εξής αναλαμβάνει σε προσωπικό επίπεδο την επιτήρηση της εφαρμογής του νόμου στις εν λόγω περιοχές. Όπως μάλιστα ανέφερε, σε 10 ημέρες από σήμερα θα βρίσκεται ξανά στην Κρήτη με σκοπό να εποπτεύσει τις διαδικασίες. Θα ξανάρθω σε λίγες μέρες, προκειμένου να όλα αυτά να γίνουν πράξη στις περιοχές εκείνες οι οποίες εμφανίζουν αυτά τα φαινόμενα, με προσθήκη νέων αστυνομικών δυνάμεων και νέων επιχειρησιακών σχεδίων. Θα είμαστε παρόντες μέχρι την οριστική εξάλειψη αυτών των φαινομένων, αλλά ταυτόχρονα απαιτείται και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχόντων, των δημάρχων, της περιφέρειας, των πολιτικών, έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα αντίληψη στα πράγματα. Διότι δεν είναι λεβεντιά το να αλλιώς σκοτωνόμαστε. Δεν είναι λεβεντιά η βεντέτα. Όλα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα μιας άλλης εποχής. Ο Υπουργός δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί και στην αυστηροποίηση του μοντέλου ελέγχων στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης εξαιτίας και των τροχαίων ατυχημάτων, λέγοντας πως η τροχέα ήδη ενισχύεται με 50 αστυνομικούς και οχήματα που θα εποπτεύουν στο οδικό δίκτυο του νησιού. Αυτοί οι 50 αστυνομικοί με καινούρια, ολοκαινούρια οχήματα αστυνομεύουν το ΒΟΑΚ και έτσι δίνεται η δυνατότητα και στις τοπικές δυνάμεις να εποπτεύουν και να αστυνομεύουν και το εσωτερικό δίκτυο. Θα κρατήσουμε αυτές τις δυνάμεις, θα τις ενισχύσουμε παραπέρα και καλούμε όλους τους πολίτες της Κρήτης την ώρα που βγαίνουν στον δρόμο να προσέχουν. Νωρίτερα και πάντα συνοδευόμενος από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη, είχε συνάντηση με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων της Ελλάς, οι οποίοι του έθεσαν τα ζητήματα που τους απασχολούν και τα οποία έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την υποστελέχωση και την παλαιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής. Η αναλογία στο νησί μας για την Κρήτη είναι ένας αστυνομικός ανά 400 πολίτες. Του θέσαμε λοιπόν τον προβληματισμό αυτό και αν γίνεται να γίνει μια περαιτέρω έρευνα, ειδικότερα με τις άλλες επαρχίες της χώρας μας και να συγκριθούμε με αυτούς. Διότι σήμερα ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι ένας αστυνομικός προς 220 πολίτες. Θέσαμε τα προβλήματά μας. Τα κυριότερα προβλήματα του νομού Ηρακλείου είναι η υποστελέχωση, είναι η έλλειψη σε υλικοτεχνική υποδομή. Τα λεξίσφαιρα πάνω από τα μισά έχουν λήξει. Λάβαμε δέσμευση από τον κύριο αρχηγό ότι θα γίνει μια μεγάλη αγορά 77 εκατομμυρίων ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή. Οπότε θα έχουμε κι εμείς αυτό που αναλογεί στην αστυνομική διεύθυνση. Πρέπει πλέον το επάγγελμά μας, έχουν οριμάσει συνθήκες, να αναγνωριστεί πλέον σαν επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Έχουν τελειώσει τα ψέματα, έχουν τελειώσει τα πάντα. Πρέπει πλέον η πολιτεία να σκύψει σε αυτό το δικαιώτημά μας. Το παρόν στη συνάντηση έδωσαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Υπουργού βουλευτές, δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου αλλά και στελέχοι του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Κρήτης.